Σεβασμιότατε και αισιρτέ μας γέροντα, σήμερα, Κυριακή που η Εκκλησία μας εορτάζει, μάρτυρες την Αγία Σοφία και τις θυγατέρες πίστη, αγάπη και ελπίδα, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι όλα αυτά είναι σημειολογικά. Με την σοφία σας μας δώσατε πίστη την οποία χρειαζόμαστε. Άλλωστε και οι μαθητές κοντά στον Χριστό αυτό έλεγαν. Πρόσθεση μην πίστη. Κάθε φορά που σας βλέπουμε, πιστεύω ότι τονώνεται η πίστη μας ακόμη περισσότερο. Μας δείχνετε αυτά, δηλαδή χειροπιαστά παραδείγματα της αγάπης σας. Είστε ο άνθρωπος που πάντοτε δίνετε και πάντοτε προσφέρετε πλουσιοπάροχα την αγάπη σας σε όλους μας. Και επίσης μας αναπτερώνετε και την ελπίδα. Μιλήσατε για τον τηλεοπτικό μας σταθμό που πιστεύω ότι έχει γίνει πια τρόπο ζωής εδώ και 22 χρόνια, για την Ιερά μας Μητρόπολη, αλλά και για όλα τα γύρω νησιά μας, και για τη Χίο και για τη Σάμο και για την Ικαρία. Ήθελα προπολού να τιμήσουμε ένα άνθρωπο, αλλά νομίζω ότι είναι αγαθή συγκυρία, μια και βρίσκεστε σήμερα εδώ να τον τιμήσετε εσείς, γιατί ιδιαίτερα την περίοδο που έχασε τη σύζυγό του, εσείς του σταθήκατε στο πλευρό του και εσείς τον εστηρίξατε. Αυτός είναι ο αγαπητός εικονολήπτης, ο Κωνσταντίνος ο Κάπας, που αν όλοι βλέπουμε στην τηλεόραση θάρρη κάθε ρεπορτάζ και κάθε πανήγυρι από τα νησιά μας, οφείλεται σε αυτόν. Δεν φύγεται ούτε κόπον ούτε μόχθον από το ένα λιμάνι στο άλλο, από το ένα καράβι στο άλλο, με δυσκολίες, εκεί όμως πιστός στο καθήκον του, να μας δείχνει τα νησιά μας, να μας δείχνει τα ξεχωριστά ήθη και έθιμα της Νησίρου, της Κο, της Καλύμνου, των Λιψών, του Αγαθονησίου, της Κάσου, της Καρπάθου, όλων των νησιών μας και της Σάμου, και έχουμε βέβαια σκοπό να πάμε και στην Χίο και στην Ικαρία για να δουν και εκεί οι αγαπητοί μας τηλεθεατές αυτά τα μέρη τα δικά τους, να τα προβάλλουμε και έτσι να δοξάζεται και να υμνείται ο Θεός. Θα θέλαμε λοιπόν να επιδώσετε μια εικόνα, ένα μικρό αντίδωρο σε αυτόν τον άνθρωπο της προσφοράς, σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά νιώθουμε ότι είναι ένας εθελοντής με όλη τη σημασία της λέξεως. Και πάλι την ευχή σας. Αγαπητέ Κώστα, να είσαι πάντα υγιής και χαρούμενος και ο καλός Θεός να αναπαύει την ψυχή της αγαπητής σου σύζυγος Καθολικής. Πριν λίγες μέρες ήταν και η γιορτή της. Πράγματι, όταν βρέθηκα στην Κάλυμνο την περασμένη εβδομάδα και πήγα εκεί στον Άγιο Μα μετά που γιορτάζει να προσκυνήσω, είδα τον Κώστα να είναι ορθός εις το καθήκον του και ήταν η χαρά μεγάλη και η απένα και η αιτία. Σε ευχαριστήρια, Κώστα, και θερμές ευχαριστίες για όσα πρόσφερες και προσφέρεις στο σταθμό, αλλά και γενικότερα στα έργα της Ιεράς Μονεστάρη. Ο Θεός να είναι μαζί σου, να σε ευλογεί και να ευλογεί και τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, να τα βλέπεις να χαίρεσαι. Συγχαρητήρια. Δύο λόγια για ροντά μου, χαρά και συγκίνηση. Εσείς αισθάνομαι πρωτέτοιος για αυτό το σταθμό και εσάς αξίζουν τα συγχαρητήρια. Ας μην ξεχνάμε και δύο το λιγότερο ανθρώπους που δεν είναι κοντά μας. Ο Καβάσιος και ο Χρυσοχός. Δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει όμως τη χαρά όταν εγώ πήγαινα στα νησιά και ακούω τον κόσμο ότι λένε και τον ευλογημένο σταθμό το Θάρρη. Αυτό ελκύει με ένα κουράγιο. Ευχαριστώ όλο το προσωπικό για τη βοήθεια που μου δίνει στο σταθμό. Αλλά η ψυχή του σταθμού είναι ένας. Κι άλλη συγχωρή. Ο πατέρας Νεκτάριος. Χωρίς αυτό δεν θα γινόταν. Σεβασμιότητα το να πηγαίνουμε σε μέρη. Δεν θέλω να ξεχάσω και τίποτα. Από το βαθύ της Καλύμνου μέχρι τις σπηλές Καρπάθου, μέχρι την Κάσου, στη Σάμου να πηγαίνουμε και να βγαίνουν μέσα από την κουζίνα, νύχτα. Πατέρα Νεκτάριο, πατέρα.
Το βλέπουμε. Αυτό και εμένα μου δίνει κουράγιο. Ο Θεός ας τον έχει καλά. Ένα πράγμα όμως θα κάνω και μια ευχή. Στις δύσκολες στιγμές σας έχουμε ανάγκη. Εύχομαι γρήγορα να έρθετε κοντά μας. Για πάντα. Ευχαριστώ.